Συνεχίζουμε, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου, η Μάγδα η Μουλιάτη, η οποία προμοτάρει την μοναδική, την πανέμορφη Πάγμο. Δεν χρειάζεται πολλά ερωτήματα η Μάγδα. Θα μας εξηγήσει τι κάνει στη Θεσσαλονίκη, τι κάνει στην έκθεση. Σμαράδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου. Είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά είπες. Είναι μια καταπληκτική μέρα σήμερα και για μας τους επαγγελματίες ακόμα πιο καταπληκτική, διότι μας δίνεται η ευκαιρία να προβάλλουμε τους προορισμούς μας, να δείξουμε τη φιλοξενία μας και εμείς εδώ στο περίπτερο της Πάτμου, το περίπτερο του επιχειρήν, είναι ένα περίπτερο το οποίο γίνεται για τέταρτη χρονιά, για τέταρτη έκθεση, είναι η 37η βεβαίως φιλοξένεια. Γίνεται λοιπόν για τέταρτη χρονιά και μέσα από αυτό το περίπτερο θέλουμε να δείξουμε ότι η Πάτμος δεν είναι μόνο τα μνημεία, δεν είναι μόνο οι ωραίες παραλίες, δεν είναι μόνο η ιστορία, αλλά είναι και η επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό εδώ έχουμε μαζευτεί 15 επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουμε στόχο να δείξουμε ο καθένας ξεχωριστά τη δουλειά του. Και δεν το δείχνουμε μόνο από αυτό το περίπτερο, αλλά το δείχνουμε και μέσα από τα συναντήσεις, μέσα από τις συναντήσεις των B2B, οι οποίες γίνονται ανάμεσα βεβαίως σε πάρα πολλούς posted buyers. Εμείς έχουμε επιλέξει 26 και όλοι είναι από το εξωτερικό, οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά θα μάθει για την Πάτμο, θα πάρει μαζί του έναν τουριστικό οδηγό, τον Patmos Times Guide, και βεβαίως θα πάρει μαζί του γλυκά τα οποία έχουν προσφέρει οι επαγγελματίες του νησιού μας. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εκτός από την εικόνα που προσφέρουμε και από το περίφερό μας, αλλά και από την τηλεόραση, αυτό video wall που έχουμε εδώ και δείχνουμε όλες τις φάσεις της ζωής της Patmos, την πολιτιστική της ζωή, το lifestyle της, έχουμε και γλυκά, έχουμε δέσματα από την Πάτμο, τα οποία έχουν στείλει εδώ οι επαγγελματίες του νησιού μας. Και φυσικά έχουμε να κεράσουμε από σήμερα το απόγευμα κρασί από το περίφημο Πάτινος του Αμπελώνα της Πάτμου. Κάτι που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ, όπως θα αρέσουν και τα εδέσματά μας. Το βράδυ στις 8 η ώρα πρέπει να σου πω ότι θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια. Και φυσικά για άλλες 2 μέρες θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να προβάλλουμε την Πάτμο όσο γίνεται καλύτερα. Καλή επιτυχία, Σμαράδα μου. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια εξαιρετική παρουσία. Η Πάτμος είναι μοναδική. Το promotion της Πάτμου από τις επαγγελματίες είναι εξαιρετικό και οι προοπτικές είναι ακόμη περισσότερο ευείονες. Φαντάζομαι ότι η Πάτμος έχει τη δυνατότητα να πιάσει φέτος που τελείωσε αυτή η ιστορία της πανδημίας και ένα πολύ καλό Πάσχα, έτσι, με τα μοναδικά έθιμα τα οποία τρέχουν τα θρησκευτικά στο νησί. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την Σμαράγδα την Μουλιάτη και για την παρουσία της Πάτμου στην φιλοξένεια. Τώρα, πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε από την παρουσία σήμερα στην Ρόδο του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Είχαμε την συνέντευξη τύπου σήμερα που δόθηκε το πρωί στο ξενοδοχείο Πλάζα, εκεί που απόψε στις 7 θα έχουμε και την ομιλία του γραμματέα. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ, δηλαδή αυτά τα οποία υπόθηκαν από το γραμματέα, να δούμε κάποια πλάνα τα οποία έχει τραβήξει εδώ καλός συνάδελφος, από τα στελέχη τα οποία βρέθηκαν να υποδεχθούν το γραμματέα, να συμμιλήσουν μαζί του. Φαντάζομαι ότι είναι μία πρώτη επαφή. Θα υπάρξουν και κατηδίαν επαφές. Βλέπω εκεί και αρκετά στελέχη τα οποία είναι στο ψηφοδέλτιο, είναι στην Ομαχιακή Επιτροπή. Νομίζω ότι στολίστηκαν και βεβαίως έβγαλαν και τις σχετικές φωτογραφίες. Έχουμε 2 δεδομένα μπροστά μας. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και βεβαίως έπονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Μπορεί και ο χρόνος ουσιαστικά των 2 εκλογών να είναι πάρα πολύ κοντά. Η μία εκλογική διαδικασία στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την ιστορία των υποκλοπών έχουμε ουσιαστικά και τρέχουμε νωρίτερα, διότι όπως τρέχει το ΠΑΣΟΚ τρέχει και η κυβέρνηση και ιδίως ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν,
Κάποια στοιχεία από τη συνέντευξη τύπου του γραμματέα, θα δούμε κάποια αποσπάσματα, θα σχολιάσουμε βεβαίως. Αναφέρθηκε και στο κύριο ζήτημα, στο οποίο νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κερδίσει τους απολίτες. Θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τουρκική προκλητικότητα, είχε να κάνει ουσιαστικά με τα ψηφοδέλτια εν ώψη των εκλογών, ανανέωση στο κόμμα, αλλά και τι σκοπεύει να πράξει το ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον γραμματέα, η τοποθέτησή του που ουσιαστικά ξεκινάει με την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Βρισκόμαστε στη μέση μιας παρατεταμένης κρίσης ακρίβειας και μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργήσει πολλαπλές συνέπειες στο εισόδημα των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, ιδιαίτερα αυτών των συμπολιτών μας που καθημερινά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι μια κρίση η οποία διαρκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιταχύθηκε ακόμα περισσότερο με τα τραγικά γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά είναι μια κρίση στη χώρα μας που επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, γιατί δεν υπάρχει η θέληση και οι πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση να τους προστατέψουν. Να πάρει όλα αυτά τα μέτρα που ζητούμε εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τους μη προνομιούχους, για τους νεότερους ανθρώπους, για αυτούς που καθημερινά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τους μισθούς που είναι παγωμένοι, εν αντιθέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυξάνονται καθημερινά. Δυστυχώς, στο κομμάτι της ακρίβειας, τιμές στα βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί πάνω από 20% τον τελευταίο χρόνο, την ώρα που οι μισθοί είναι παγωμένοι, την ώρα που η ελάχιστη αύξηση των κατώτατων μισθών δεν επαρκεί και χάθηκε στην αύξηση του πληθωρισμού. Και όπως είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή και επιμένουμε, πρέπει να υπάρχει ένας νέος κοινωνικός διάλογος των φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Και φυσικά όλα τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει με το καλάθι του νοικοκυριού, το βλέπουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους ότι δεν έχουν καμία ουσία και είναι μόνο για εντυπωσιασμούς. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Η μόνη καθαρή θέση ήταν αυτό που έχουμε πει εδώ και πολλούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, η μείωση δηλαδή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, τουλάχιστον για όσο διαρκεί αυτή η κλίση του πληθωρισμού και η τεράστια αύξηση τιμές, έτσι ώστε να πέσουν ραγδαία οι τιμές, τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επανέρχομαι και επειδή βρίσκομαι σήμερα στη Ρόδο, στην πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να επανέλθουν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Να υπάρξει μια ανάσα περαιτέρω για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά βοηθεί περαιτέρω και η περιφερειακή ανάπτυξη και η συνοχή του πληθυσμού. Λοιπόν, μένουμε στην συνέντευξη τύπου του γραμματέα και πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, ερώτημα. Η τοποθέτηση που έχει να κάνει με την ανανέωση των προσώπων στο κίνημα είναι μια διαδικασία που δίνει, αν θέλετε, ανάσα ζωής, νέο αίμα δηλαδή, στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα. Η ανανέωση είναι μια διαρκής διαδικασία σε όλους τους οργανισμούς, πόσο μάλλον στα πολιτικά κόμματα. Προφανώς ήταν μια εξαγγελία του νέου Προέδρου. Και νομίζω ότι φαίνεται καθημερινά και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε όλη τη χώρα ότι νέοι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή την προσπάθεια σε διάφορους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο το ψηφοδέλτιο. Με μεγάλη μου χαρά είδα αυτό το ανοιχτό κάλεσμα που κάναμε για τη συγκρότηση των νέων τομέων μας που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Πάνω από 1.500 βιογραφικά ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν κομματική ενασχόληση, ζήτησαν και ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή είναι η μαγιά της παράταξής μας. Το στελεχειακό της δυναμικό, και θα τους δώσουμε μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κυβερνητικού μας προγράμματος και στη λειτουργία των τομέων. Φυσικά και τα ψηφοδέλτια θα είναι ανανεωμένα. Η ανανέωση δεν είναι μόνο ηλικιακή. Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με πορεία μακρά στον επαγγελματικό στίβο σε διάφορες περιοχές της χώρας και στο λεκανοπαίδιο που για πρώτη φορά θέλησαν να μπουν σε αυτή την προσπάθεια. Δείχνει
και την θέληση των απλών ψηφοφόρων, αυτών που είδαμε στις κάλπες του Προέδρου, της εκλογής του Προέδρου, αλλά και των οργάνων μας, και δεν το πιστεύαμε, δηλαδή χιλιάδες ανθρώπους όλων των γενεών που ερχότανε μόνοι τους και δείχνανε τη στήριξη και την πίστη τους στη Δημοκρατική Παράταξη και κυρίως στο σχέδιο που την καθιστά πολιτικά αυτόνομη, κοινωνικά αναγκαία και μια λύση που μπορεί να δώσει προοπτικές και μέλλον για αυτή τη χώρα. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο χρειαζόμαστε όλα τα στελέχη από όλες τις γενιές και φυσικά τους νέους ανθρώπους που σηματοδοτούν ήδη την ορμή του ΠΑΣΟΚ προς το μέλλον. Λοιπόν, μένουμε ουσιαστικά στην, αν θέλετε, στο ίδιο μήκος κύματος. Το επόμενο ερώτημα, η τοποθέτηση του γραμματεία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έχει να κάνει ουσιαστικά με τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια, γιατί είναι γνωστό, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για όλα τα κόμματα, ότι η μαγιά, η δυναμική είναι η βάση. Η βάση λοιπόν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια, δηλαδή, γιατί έχουμε παράλληλα του χρόνου και εθνικές εκλογές, αλλά έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές. Επιτρέψτε μου να πω ότι και επειδή μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα και στο συνέδριο της ΠΕΔΡΕ Νοτιού Αιγαίου με μεγάλη χαρά, εκεί είδα πολλούς από τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη και πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους. Έτσι ήταν ένας ευχάριστος χώρος που ανταλλάξαμε απόψη, ιδιαίτερα για μια περιοχή με σοβαρά ζητήματα. Και επειδή κάθισα αρκετά και άκουσα πάρα πολλούς, διαπίστωσα ότι πρέπει άμεσα να υπάρξουν λύσεις, να υπάρξουν προγράμματα και να υπάρξουν δημοτικές παρατάξεις και περιφερειακές που να νοιάζονται για το μέλλον αυτού του τόπου. Όχι απλά για να κερδίσουμε ένα δήμο ή μια περιφέρεια. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές και για μένα αλλά και για το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει τα πολλά προηγούμενα, από τη θέσπιση του πρώτου και δευτέρου βαθμού, μια θέσπιση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, θέλω να επισημάνω, γιατί όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ και η αποκέντρωση και οι αρμοδιότητες που δόθηκαν και πολλές από αυτές πάρθηκαν και πίσω από τις συντηρητικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό μιλάω ξανά για μια αποκέντρωση ουσιαστική, έτσι ώστε να λυθούν σημαντικές παθογένειες σε κάθε περιοχή και ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που εμείς επεξεργαζόμαστε και πρέπει να υπάρχει για τη χώρα, έτσι ώστε να μην είναι μόνο οι εξαγγελίες του κεντρικού κράτους και του Πρωθυπουργού που πηγαίνει σε κάθε περιοχή προεκλογικά, υπόσχεται πράγματα, λες και βρισκόμαστε δεκαετίες πίσω και μετά ξεχνάει αυτές τις υποσχέσεις, αλλά ουσιαστικές τομές που πρέπει να υπάρξουν. Έτσι λοιπόν, οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις και οι εκλογές δεν είναι τα παλιά πράσινα, μπλε, κόκκινα, ροζ σημαίακια που συμβόλιζαν και τα κόμματα. Το βλέπετε στην πράξη. Υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές πορείες που συστρατεύονται σε ψηφοδέλτια τα οποία θα διεκδικήσουν και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές την ψήφο των πολιτών. Εμείς ζητάμε φυσικά να δημιουργηθούν προοδευτικά ψηφοδέλτια, φυσικά με στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που έχουμε τον πλούτο και την πολυτέλεια να έχουμε πάρα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ καλοί και υποψήφοι δήμαρχοι και υποψήφοι περιφερειάρχες σε όλη τη χώρα προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ και θα είναι, αλλά κυρίως να έχουν ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα του τόπου και πάνω σε αυτό να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε στη λογική, και το είπε και ο πρόεδρος μας από τη Θεσσαλονίκη, μια παλαιοκομματική λογική που χρησιμοποιεί και ο κύριος Μητσοτάκης και άκουσα και τον κύριο Τσίπρα ξανά να το επαναφέρει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα στελέχη, με το θέλουμε ψηφοδέλτια τα οποία να νοιάζονται για τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι νοιάζονται για τον τόπο. Το θέμα είναι ότι εάν δεν έχεις νίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους, τότε αποστερείς από το ΠΑΣΟΚ την ανανέωση του αίματος. Και τότε ουσιαστικά έχεις μια πολιτική γύρανση και μετά έχεις μια πτώση.
Και είναι σαφές αυτό, εάν κανείς εμπιστεύσει λίγο ιστορικά και θα διαπιστώσει το τι έγινε στο Πασόκ τα τελευταία χρόνια. Όταν άρχισε το Πασόκ να ισοπεδώνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχασε και τη δυναμική την οποία είχε κεντρικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα εθνικά ζητήματα. Λέω εθνικά διότι έχουμε τα όσα συμβαίνουν. Έχουμε σε κεντρικό επίπεδο αυτό το οποίο έγινε στη Λιβύη με το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζω ότι εδώ οι δήμονες, άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, λένε ότι τελικά δεν ήμασταν πάρα πολύ έτοιμοι. Δεν ήταν ορθά δομημένη αυτή η αποστολή προς την Λιβύη. Από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει και μία δυσκολία, διότι η κυβέρνηση της Λιβύης, η μεταβατική κυβέρνηση, είναι μία κυβέρνηση η οποία είναι αναγνωρισμένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ και από όλα τα αρμόδια όργανα. Δηλαδή, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά διαχειρίζει τα γεγονότα. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά, κάτι μας ξέφυγε, πέσαμε σε ένα λάθος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εθνικά, γιατί έχουμε καθημερινά τους Τούρκους να εργαλοποιούν, να πιέζουν. Έχουμε κάθε μέρα το λιμενικό να κάνει μια τεράστια προσπάθεια διεκδικώντας, κυνηγώντας διακινητές και βέβαια μετανάστες. Λοιπόν, νέο βίντεο από το λιμενικό σώμα μας δόθηκε, όπου βλέπουμε μια διαδικασία η οποία ήταν σε εξέλιξη. Είχαμε δηλαδή ναυάγιο. Από αυτούς οι οποίοι εντοπίστηκαν στο ναυάγιο, οδηγήθηκαν στο ΚΙΤ, τελικά δύο εξ αυτών ήταν διακινητές. Έπεσαν στη θάλασσα, έκαναν τους ναυαγούς για να ξεφύγουν. Λοιπόν, είναι δύο 29χρονοι οι οποίοι συνέβησαν από το λιμενικό, θυμίζω, στο βίντεο το οποίο παρουσιάσαμε χθες. Και είχαμε και μία άλλη, αν θέλετε, επιχείρηση. Έτρεχαν για να εντοπίσουν ένα διακινητή, ο οποίος με υπερβολική ταχύτητα έτρεχε από την, μάλλον με πάρα πολλά μίλια, μεταξύ Καλύμνου και Κο, με σκοπό να διαφύγει προς απέναντι τουρκικές ακτές. Λοιπόν, είναι μια καθημερινή διαδικασία εκεί, μια μάχη δηλαδή του λιμενικού σώματος, αυτοφυλακής, να εντοπίσουμε τους διακινητές, τους μετανάστες, και βεβαίως έχει αλλάξει κατά πολύ η σύνθεση αυτών που επιχειρούν να περάσουν στην χώρα μας. Λοιπόν, τώρα, σε ένα άλλο θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Δήμο της Ρόδου. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, αυτή που έχει να κάνει με τα προγράμματα. Είναι μια από τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, δηλαδή, αυτό είναι. Εγώ θυμάμαι αυτή την ιστορία να ξεκινάει κάποια στιγμή το 2018. Φτάσαμε στο 2022 και από ό,τι διαπιστώνω εντάχθηκε η Ρόδος στις λεγόμενες έξυπνες πόλεις για μια σειρά λειτουργίες. Πάμε να ακούσουμε τον εντεταλμένο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον Δήμο της Ρόδου, τον Σπύρο Σπυρόπουλο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αποτελεί πανελλήνια πρωτιά η ένταξη του Δήμου μας και μάλιστα ενταχθήκαμε πρώτοι ανάμεσα στους 17 δικαιούχους Δήμους ανά την Ελλάδα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο η χρηματοδότηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη χρηματοδότηση την επέγραψε ο ίδιος ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης. Υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις και ευχαριστίες από τον Δήμαρχό μας, ο οποίος είναι βέβαια μπροστάρης όλο αυτό το εγχείρημα. Να πούμε ότι αυτό το έργο περιλαμβάνει 7 υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά την πυροπροστασία με έξυπνες κάμερες και αισθητήρες 5 αισθήσεων. Υπάρχουν αισθητήρες διοξιδίου του άνθρακα που εντοπίζουν την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στέλνουν τις ειδοποιήσεις και τα alerts προς την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Αυτό το υποέργο έχει προϋπολογισμό 995.000 ευρώ. Το δεύτερο υποέργο αφορά τις έξυπνες διαβάσεις. Έχει προϋπολογισμό 320.000 ευρώ. Έξυπνες διαβάσεις που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία επιλεγμένα, τα οποία θα βοηθούν τους πεζούς και τα οχήματα, θα προειδοποιούν τους πεζούς, θα καταγράφουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν και εργαλείο για κάποια περαιτέρω συστήματα και εφαρμογές.
Το τρίτο υποέργο ύψους 455.000 ευρώ αφορά την ενεργειακή διαχείριση κτηρίων, Energy Safe Building. Αυτό μιλάμε για αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στα δημοτικά κτίρια και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί αυτό το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει την κίνηση μέσα στα γραφεία μετά από μία ώρα που ολοκληρώνεται το ωράριο των εργαζομένων, και την ίδια στιγμή που δεν θα διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποια κίνηση θα κλείνουν αυτόματα τα κλιματιστικά, τα φώτα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μια μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος που είναι επιτακτική ιδιαίτερα τις μέρες μας με την ενεργειακή κρίση που ζούμε. Λοιπόν, και μία σειρά άλλες δράσεις, ένα πλέγμα δηλαδή που αφορά τα ψηφιακά. Βεβαίως, τι να το κάνεις τώρα δηλαδή με αυτή την κρίση η οποία υπάρχει. Περιμένουμε το Υπουργείο Εσωτερικών να ενημερώσει τους Δήμους πώς θα πορευθούν την περίοδο των Χριστουγέννων. Δηλαδή, έχουν αρχίσει να στολίζουν οι Δήμοι. Είναι μία διαδικασία η οποία είναι απαιτητική. Χρειάζεται να βγάλεις όλο το προσωπικό το οποίο έχεις στους δρόμους, δεν έχεις ηλεκτρολόγους δηλαδή, αν κανείς δει και τον Δήμο της Ρόδου, αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους. Οπότε καλό είναι το Υπουργείο Εσωτερικών γρήγορα να πει πώς θα πάμε στα Χριστούγεννα και πώς θα είναι φωτισμένοι οι πλατείες, αν θα έχουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, αν θα πρέπει τώρα σε μια διαδικασία προμήθειας, έστω και εκ των υστέρων, δηλαδή καθυστερημένα, να γίνει ενημέρωση τι φώτα θα χρησιμοποιούνται. Έχουμε διάφορα τέτοια ζητήματα που θα βρούμε μπροστά μας. Τώρα, πάμε γρήγορα σε ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Και λέω είναι σε εκκρεμότητα γιατί κοιτάξτε τώρα, εδώ μιλάμε για το χαμό ενός 16χρονου παιδίου. Και όταν έχουμε χαμό ανθρώπων, είτε αυτά είναι νέα παιδιά, είτε είναι μεγάλοι άνθρωποι, θα πρέπει η πολιτεία να είναι σοβαρή σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από τη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί βλέποντας πλάνα του νοσοκομείου, έχουν περάσει 6 μήνες από το θάνατο του άτυχου 16χρονου Λευτέρη Αγρέλη, από τα Απόλλωνα. Είχε δοθεί εντολή προς το νοσοκομείο να υπάρξει ένα πόρισμα, μια δηλαδή ένορκη διοικητική εξέταση, μια ΕΔΕ, για να υπάρχουν κάποια στοιχεία και βεβαίως έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει ακόμη βγει το πόρισμα, το οποίο έχει αθέτε μία λογική ότι υπήρξε μία αδράνεια, θυμάστε, με την παρέτηση τότε του διοικητή του νοσοκομείου που ξεκινήσαμε και αναζητούσαμε εδώ διοικητής, εκεί διοικητής που είναι ο διοικητής. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, οπότε έχουμε μία αγωνία να καταγγέλλεται και λίγο αδράνεια από τους δικηγόρους, από τους γονείς, δεδομένου ότι την ερχόμενη Κυριακή έχουμε το μνημόσυνο για τους 6 μήνες από το θάνατο του 16χρονου Λευτέρη. Λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να τρέχει η πολιτεία. Λοιπόν, και κλείνουμε με μία αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο... Εμείς βλέπουμε βέβαιως πλάνα από περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να είναι από την Αστυπάλεια, εδώ βεβαίως από την Αστυπάλεια είναι, όταν είχαμε την ανακοίνωση του Mobility, εδώ το βλέπουμε στην Αστυπάλεια. Στην Αστυπάλεια διόρθωσε αυτή την αδικία για τις αντικειμενικές αξίες ο Πρωθυπουργός, είχε δεσμευτεί τότε, εδώ το είχαν πει πάρα πολύ, και λέω ότι βρέθηκε στο Βήμα, κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την UNESCO, με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομίας. Και βεβαίως αναφέρθηκε στα δύο προβλήματα, είναι μια πραγματικότητα, κλιματική κρίση και υπερτουρισμός. Αποτελούν τις δύο βασικές απειλές για τους αρχαιολογικούς χώρους και για τα μνημεία της χώρας. Αυτή είναι, νομίζω, η κατάληξη και κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, τοπικός δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για να προστατεύσουμε και εμείς τα μνημεία με τη σειρά μας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού για την Δευτέρα στις 3. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό σας απόγευμα.